Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, για να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ακούσαμε λοιπόν μία από τα ίδια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και για την αδιαλαξία της. Ποια είναι η δική σας πρώτη εντύπωση μετά την ομιλία και του Πρόεδρου Αναστασιάδη? Μπορεί να ακούγεται μία από τα ίδια, αλλά δυστυχώς το σημείο που έχουμε φτάσει πρέπει να επαναλάβουμε κάποιες βασικές θέσεις και αρχές ως ελληνοκυπριακή πλευρά. Ότι για εμάς αυτό που είναι επίγον είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση της λύσης που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα των ΗΠΑ. Και λέω δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου πρέπει να επαναλαμβάνουμε κάτι που θα θεωρούσαμε ότι έπρεπε να είναι αυτονόητο. Επειδή δυστυχώς βιώνουμε μια Τουρκία που έχει εντείνει την προκλητικότητα σε επίπεδα που δεν έχουμε δει ποτέ προηγουμένως, ξεκάθαρα επιχειρεί να αλλάξει τη βάση των διαπραγματεύσεων σε μια λύση με δύο κράτη, συνομοσπονδία δύο κρατών. Το ίδιο κάνουν και κάποιες τρίτες χώρες με νέες ιδέες όπως είναι η Βρετανία αλλά και άλλοι. Και δυστυχώς αυτή η σύγχυση που εντείνει στην προσπάθεια αλλαγής της βάσης των διαπραγματεύσεων, οφείλεται μερικώς και στις ατυχείς δηλώσεις του ιδίου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, με αυτές τις δηλώσεις για επαναφορά στο Σύνταγμα του 60, που κάθε άλλο παρά προσφέρουν μία δίωδο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά απλά δίνουν τροφή σε εκείνους που επιχειρηματολογούν ότι πλέον το Κυπριακό είναι άλυτο και πρέπει να αλλάξει η βάση επίλυσης του. Κύριε Πρόεδρε, πέραν των ευθυνών που λέτε ότι ανήκουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μήπως υπάρχει και μια ευθύνη στην ασυνεννοησία, για παράδειγμα εντός της ελληνοκυπριακής πλευράς, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά στη βάση λύσης του Κυπριακού, τη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία? Να σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Θυμάμαι στα πρώτα μου βήματα, 23 χρονών, όταν ήμουν και ξεκίνησα να εργάζομαι ως δημοσιογράφος, είχα κάνει ένα θέμα με τίτλο «Τι είναι η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία», «Τι πιστεύουν τα κόμματα», «Ποιες είναι οι θέσεις των κομμάτων των Ελληνοκυπριακών», «Τι είναι αυτή η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία». Εξασφάλισα 5-6, πόσα ήταν τα κόμματα τότε, διαφορετικές απαντήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και 10 χρόνια μετά. Άρα αυτή η ασυνεννοησία, και από το 77 ακόμα χειρότερα, που δεν τα θυμόμαστε, αλλά τα διαβάζουμε, αυτή η ασυνεννοησία όλων αυτών των ετών δεν συνετέλεσε στο να φτάσουμε στο κομβικό σημερινό σημείο, το οποίο τόσο εύστοχα περιγράφεται? Μα για μας δεν υπάρχει ασυνεννοησία. Η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία, την οποία εμείς έχουμε αποδεχθεί ως τον ίστατο συμβιβασμό για την επίλυση του Κυπριακού, περιγράφεται στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα είναι διπλό. Πρώτον, ότι αυτές οι αποφάσεις, οι ομόφωνες του Εθνικού Συμβουλίου, έχουν παραβιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συζητούμε οτιδήποτε άλλο εκτός του τι περιλαμβάνεται σε αυτές τις ομόφωνες αποφάσεις. Και δεύτερον, δεν είναι η ασυνεννοησία που ευθύνεται για το σημείο που έχουμε φτάσει, αλλά οι λαθασμένες πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Οι πολιτικές που θεωρούσαν ότι μπορούμε να θυσιάζουμε την ουσία απλά και μόνο για να συντηρούμε διαδικασία στη ζωή. Γιατί αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Με την ελπίδα ότι με έναν μαγικό τρόπο θα έρθει η Τουρκία, θα μας λυπηθεί και θα επαναχωρήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή η πολιτική του εξευγενισμού της Τουρκίας έχει οδηγήσει στα πρόθυρα της διχοτόμησης. Και γι' αυτό είναι που εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Μιλάτε για την πολιτική του εξευμενισμού της Τουρκίας, αλλά όταν η Κυπριακή Δημοκρατία πήγε να μπει κάπως πιο εντός πολλών εισαγωγικών επιθετικά, η Τουρκία κατέβασε γεωτρύπανα και πολεμικά πλοία στην Κυπριακή Άωσα. Άρα, αν η πολιτική του εξευμενισμού δεν λειτουργεί, η επιθετική πολιτική που δεν είναι επιθετική, γι' αυτό έβαλα πολλά εισαγωγικά, δεν λειτουργεί, τότε τι μένει, κύριε Παπαδόπουλε? Εγώ δεν αντιλήφθηκα από ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσπάθησε να μπει δυναμικά. Το αντίθετο, βλέπουμε μη αποφασιστικές κινήσεις από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ως απάντηση των τουρκικών προκλήσεων. Όταν κατέβηκαν τρυπάνια στην Κυπριακή Άωσα από εταιρείες που αδειοδοτήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή δεν ήταν μια αποφασιστική ενέργεια, ανεξαρτήτως ποιος ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν έγινε αυτό?
Μα εδώ τα στροβίγια έγιναν όταν είχαμε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Ναι. Εδώ πήγαμε στη Ζυρίχη και κατέβηκε η Τουρκία με πολεμικά πλοία. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία το τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί η Τουρκία έχει ένα σταθερό σχέδιο. Αναβάθμιση του ψευδοκράτους, υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι δικό μας ό,τι αφορά την τακτική, αλλά φυσικά η ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μη επίλυση του Κυπριακού, αυτή βαραίνει αποκλειστικά την Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι κάτι το αντίθετο. Mm-hmm. Η τακτική μας είναι που έχει λάθος. Γιατί, επαναλαμβάνω, κάποιοι θεωρούσαν, ιδιαίτερα οι ούτω κανούμενοι πρόεδροι λύσης, ότι με το καλό, με τα θετικά μηνύματα, θα έρθει η Τουρκία να μας λυπηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Αυτό μετά από 33 χρόνια έχει διαφανεί ότι ήταν όνειρο απατηλών. Μας έχει φέρει στα πρόχειρα της δικοτόμησης. Αυτό που ζητείτε και επιζητείτε για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε σημείο τόσο επανέλαξης των διαπραγματεύσεων αλλά και συζήτησης πάνω σε μια σωστή βάση είναι να προκαλέσουμε κόστος πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό στην Τουρκία έτσι ώστε να εγκαταλείψει σε απαράδεκτες θέσεις που εμποδίζουν την επίλυση του Κυπριακού. Και σε αυτό το εγχείρημα δυστυχώς η ελληνοκυπριακή πλευρά μέχρι στιγμής έχει αποτύχει παταγωγός. Κύριε Παπαδόπουλε, κλείνοντας, είμαστε στο πλην ένα σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό. Είμαστε στο χειρότερο σημείο που έχουμε βρεθεί ποτέ σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της διχοτόμησης, χωρίς τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, με μια διαδικασία που φαίνεται να έχει φτάσει σε έναν τέλμα και κανένας δεν φαίνεται να έχει ιδέες για το πώς μπορεί να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά πάνω σε μια σωστή βάση. Γιατί ξέρετε, το πιο εύκολο είναι να πάμε να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη διχοτόμηση. Μάλιστα. Κάποιοι. Το ζητούμενο είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πάνω σε μια σωστή βάση και γι' αυτό να απαιτείται μια συγκροτημένη, αποτελεσματική, νέα στρατηγική πρόκλησης κόστου στην Τουρκία για να καταλάβει ότι η μη επίλυση του Κυπριακού δεν είναι επιλογή. Οι νέες ιδέες του Προέδρου της Δημοκρατίας, η αποκεντρωμένη ομοσπονδία κλπ. Λέτε αποπροσανατολίζουν, αλλά η δική σας νέα στρατηγική δεν ήταν αποπροσανατολισμός. Δεν συνέτεινε ενώ σε αυτό το κλίμα, στο να οδηγηθούμε σε μη διαπραγματεύση σε αυτό το σημείο μηδέν που βρισκόμαστε σήμερα. Πολιτική του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι που μας οδήγησε στο αδιέξοδο. Και όχι η νέα στρατηγική. Η νέα στρατηγική έχει ως στόχο να μας βγάλει από τα αδιέξοδα που μας έχουν οδηγήσει οι αποτυχημένες πολιτικές που ακολουθούνται τα προηγούμενα έτη. Μάλιστα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η λαθασμένη προσδοκία ότι με την υπαναχώρηση σε θέματα ουσίας, απλά και μόνο για να συζητάμε, θα φτάσουμε στη λύση, μας έχει οδηγήσει στα πρόχειρα της διχοτόμησης. Αυτή η αποτυχημένη πολιτική πρέπει να σταματήσει και αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια νέα στρατηγική. Κόστος στην Τουρκία να αλλάξει εκείνη οι απαράδεκτες θέσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και πάλι, αλλά πάνω σε μια σωστή βάση, με προοπτική φυσικά να φτάσουμε στην υποθετή λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρέμβαση. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή νύχτα.